Γεια σας! Τι είναι αυτό? Τι που πετάει? Μπαίναμε! Όπως βλέπετε στον τίτλο, σήμερα έχουμε ένα Jumbo Haul Summer Edition. Παρέα μου είναι η Ουρανίτσα. Θα χαιρετήσω τον κόσμο. Γεια σας. Είμαι που λέτε αυτή την εβδομάδα στο Jumbo, όπως σας δείξαμε και στο Instagram. Και επειδή το κορίτσι μου θα φύγει, αλλά όχι μόνο το κορίτσι μου θα φύγει, θα φύγω και εγώ και θα φύγει και όλη η οικογένεια, είπαμε έτσι να ανανεώσουμε λίγο τα summer collection εδώ μέσα. Οπότε πάμε να δούμε τι πήραμε. Λοιπόν, έχω πάρει ουσιαστικά πραγματάκια μια ανανέωση στην Ουρανία. Αυτό το συγκεκριμένο, την ολόσωμη φόρμα, δεν θα το βρείτε στο παιδικό το τμήμα, θα το βρείτε στο τμήμα των ενηλίκων. Και έχω να σας πω ότι είναι one size. Δηλαδή, τώρα να φανταστείτε, στον ενηλίκων πρέπει ουσιαστικά το size δεν ανταποκρίνεται και 100%, δηλαδή σε μια γυναίκα που είναι πάνω από το large. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, η Ουρανία είναι ένα ψηλό παιδί, γεροδεμένο παιδί, οπότε σε αφήνω εδώ πέρα να μας πεις. Είμαι κάτω από large. Εντάξει ρε παιδί μου, οκ. Okay. Αλλά θέλω να σου πω ότι θες... Τι σπαντών, είναι... Έλα, τι κάντω. Είναι αυτή εδώ. Ποιο είναι το μάνα μου. Ναι. Είναι στο τσάκι κάτω. Και από εδώ είναι τριαντάκι, ωστόσο να μην είναι και κοντομάνι. Τέλεια. Είναι πάρα πολύ καλό για τη θάλασσα. 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 Λοιπόν, και βασικά το βάλε και στο σχολείο. Είναι πάρα πολύ άνετο και πάρα πολύ δροσερό. Παρ' όλα αυτά που είναι. Είναι δροσερό. Είναι πάρα πολύ δροσερό. Και είναι ανοιχτή πλάτη. Παρ' όλα αυτά που είναι και μαύρο χρώμα. Καμία σχέση. Και που λέτε με μία πιτσετούλα την οποία την πήρα για το γιο μου, δεν ήθελε τώρα κάτι Spider-Man, Man, Superman, όλα και του πήρα αυτή εδώ πέρα. Το σχέδιο είναι αυτό, αλλά δεν είναι αυτοκόλλητα. Ναι, το σχέδιο είναι αυτό, δεν είναι αυτοκόλλητα, να μην μπερδευτείτε. Δηλαδή να μην τα δείτε και πείτε, α, wow, θα πάρω αυτοκόλλητα για τα παιδιά. Οπότε πήραμε την πετσέτα εμότικων, πάρα πολύ καλή ποιότητα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι όταν θα την πλύνουν στο πλυντήριο θα τα ξαναπούμε. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ καλή, είναι πολύ ζωντανά τα χρώματα. Και έχουν και πλάκα, δηλαδή είναι όλα. Μισό λεπτό λίγο να δω. Δεν ξέρω άμα βλέπει εδώ. Κράτα το μάνα μου αυτό. Αυτό! Αυτό εδώ πέρα έχουν όλες τις φάτσες των εμότικων που έχει και η πετσέτα. Θα συνεχίσουμε. Πίσω, ειδικά αυτή η φάτσα εδώ. Εδώ. Ναι, τι. Αυτή εδώ με τη γλώσσα είναι κάπως... Μλάω! Έτσι. Δηλαδή, δεν πολύ συγκρίνεται ρε παιδάκι μου. Είναι λίγο χαζόφατσα. Τι. Δεν είναι. Αν της αυτό με αυτό, δική μου πως αυτό είναι πολύ πιο ωραίο. Θα συνεχίσουμε τώρα με τα πράγματα της Ουρανίας. Αρχικά διάλεξε να πάρει αυτή την τσάντα που λέει Aloha Summer. Και πίσω είναι εδώ. Θα μου τη φέρεις στο κεφάλι για να καταλάβω. Λοιπόν, λοιπόν, είναι μια τσάντα. Εδώ πάνω είναι υφασμάτινη. Ναι, θα το έλεγα. Έχει... Και εδώ είναι ψάφινο. Αυτή είναι ψάφινο, οπότε και εδώ έχει προσάκια. Έχει φερμουάρ, δεν έχει κράτς. Αν δεν έχει φερμουάρ, ούτε καν το είδαμαν. Λοιπόν, είναι το clutch clutch. Clutch clutch, είναι μαγνητάκι ουσιαστικά. Είναι η μάνα μου, clutch clutch, clutch clutch, clutch clutch. Λοιπόν, και σου αφήνω να δείξεις εδώ τον παράδεισο μέσα που πήρες. Λοιπόν, επειδή βαρέθηκα την πετσέτα με τη Minnie Mouse. Ολόκληρη καϊδούρα τώρα μέσα στην παραλία να βγεις με τη Minnie Mouse. Minnie Mouse και κάτι κίτρινα και κόκκινα πουλάκια. Κίτρινα και κόκκινα πουλάκια. Σου είχα πάρει εγώ πετσέτα με πουλάκια. Ναι, ήταν η Minnie Mouse και καλά ήταν έτσι. Λες και ήταν άγαλμα. Και γύρω, πουλάκια γύρω, που κολλάνε με τη Minnie Mouse. Γύρω-γύρω είχαν πουλάκια. Γύρω-γύρω μέλισσες. Παρακάτω. Έχω να σου πω ότι και η πετσέτα του γιού μου, αλλά και αυτή, έχει σε μόνο 4,99 παρακαλώ. Η φετινή πετσέτα που πήρα είναι αυτή εδώ. Έριξες και έναν αναστεναγμό, λες. Έχω τώρα τελικά μ' αρέσει που την πήρα ή δεν μ' αρέσει που την πήρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έτσι. Εντάξει. Αυτό σου έλειπε, να μην σου άρεσε. Εντάξει, είχα τη Minnie Mouse. Αυτό είναι εδώ το σχέδιο. Εδώ έχει μια μαύρη γραμμή, εδώ έχει και καλά φύλλα από φοίνικες. Και εδώ γράφει I'm failing bitch. Νομίζω δηλαδή. Είμαι πολύ μπιτσαρισμένος, είμαι πάρα πολύ παραλία τώρα και το αισθάνομαι κιόλας. Τέλος πάντων, είναι αυτή. Πολύ ωραία χρώματα. Μήπως έπρεπε βασικά να την ανοίξουμε. Εμείς ναι. Απλά δεν βγάλαμε την κρεμάστρα. Σιγά καλύτερα σπάσεις την κρεμάστρα. Τι να την κάνω την κρεμάστρα. Δύο ολόκληρες γαϊδάρες δεν μπορούμε να βγάλουμε την κρεμάστρα από την... μπορούμε να βγάλουμε την πετσέτα από την κρεμάστρα, δηλαδή κάπου ένα έλεος. Να.
Εντάξει. Εντάξει. Καλέ. Δεν φαίνεται καλέ από εδώ. Καλέ είναι άσπρη. Καλέ. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω πως ήταν μικρή, αλλά είναι τεράστια. Δεν σε καλύπτει με την ξαπλώστρα, γιατί εμείς, κορίτσια μου, δεν μπορούμε χωρίς ξαπλώστρα. Εγώ φυσικά έχω προβλήματα. Κάτσε η μάνα μου, άμα κάτσω εγώ στην κάτω στην αυγιά, θα μείνω, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έρθετε την επόμενη μέρα και εγώ εκεί θα είμαι ακόμα. Θα έχω ψηθεί και θα το ζήσω. Ναι, καλά, άμα το ζήσεις, πάει μετά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και εμένα μου άρεσε. Θα την πάρω κι εγώ βασικά την πετσέτα. Πήρε εσύ μανανάδε. Να τη δείξουμε μετά. Φέτος βασικά, εκεί που διάβαζα, είδα ότι καλό θα είναι φέτος με όλο αυτό το κορονοϊό που γίνεται ένα πανικός έξω. Έχω να σας πω ότι καλό θα είναι να παίρνουμε δύο πετσέτες. Δηλαδή, τη μία να τη βάζουμε στην ξαπλώστρα και άλλη μία καθαρή όταν βγαίνουμε από τη θάλασσα για να είμαστε και 100% προστατευμένες. Κατάλαβες. Ναι, είναι πάρα πολύ αυτό μπελαλίδικο, αλλά. Αν έχεις την πετσέτα πάνω σου, πώς θα πει ο παιδί. Ώρες νομίζω ότι δεν είσαι δικό μου παιδί. Παιδί μου, θα βγεις από την θάλασσα. Θα κάνεις. Συγγνώμη, δηλαδή θα είσαι έτσι με στην τάλα. Το διανοείς, παιδιά. Ειλικρινά δεν είναι ώρες δεν είναι δικό μου παιδί, σας το λέω. Δηλαδή, τι να πω. Θα βγεις από τη θάλασσα και θα πας στο ντουζ. Γιατί εγώ, αν πάρεις από μένα, δεν μπορώ και καθόλου το αλάτι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αφού θα βγεις από το ντουζ. Θα πας να σκουπιστείς. Σωστά. Θα βάλεις άλλη πετσέτα, θα σκουπιστείς, θα την τυλίξεις, θα την βάλεις στην τσάντα σου και μετά θα έχεις άλλη πετσέτα στην τσάντα σου. Ξέρεις τι θα κάνω. Δεν καταλαβαίνεις, αφού μου λες ότι θα είσαι συνέχεια έτσι. Δηλαδή, κοιλάτι, δεν μπορώ. Τρελαίνομαι. Επόμενες πήρα αυτές τις αγιονάρες εδώ. Οι οποίες λέει για έναν λόγο, λέει bright, νύφη. Bright team. Bright της νύφης. Όχι μάνα μου, δεν είναι η ώρα της νύφης. Το Bright Team είναι η ομάδα της νύφης. Κατάλαβες. Τσάμπα πληρώνω και τα αγγλικά. Πάει και αυτό. Οι λεπτομέρειες που έχει είναι το glitter που έχουν τα γράμματα. Βέβαια τα γράμματα μετά από. Έχω καταλάβει ότι όταν τις πολυχρησιμοποιήσεις, τις αγιονάρες τέλος πάντων, τις οποίες τις πλένεις και ξεπλένεις, φεύγουν εύκολα τα γράμματα. Και η αλήθεια είναι ότι πληρώνεις και κάτι παραπάνω στα γράμματα, οπότε μετά γίνεται μονόχρωμη παντόφλα. Άρα γιατί να μην πάρω κατευθείαν μονόχρωμη, λέω τώρα εγώ. Εντάξει, και εσύ όμως τις πήρες. Θα το πω ότι θα τις πήρες, γιατί για το σχέδιο, αλλά έχω παρατηρήσει ότι αυτό γίνεται συνέχεια, να τα λέμε κι αυτά. Είναι άλλο πολύ ωραίες, εδώ έχει glitter στο δίχαλο μου. Στο δίχαλο. Δίχαλο. Ναι. Πολύ ωραίες. Πολύ άνετα. Με γεια σου. Τις έχεις βάλει πολύ άνετα. Θα τις σκοτώσω. Αυτό το πράγμα το βλέπεις. Τι κάνει το λαστιγάκι εδώ. Προχωρήσουμε τώρα στο μαγιό της, το οποίο της πήρα. Και ξαναλέω ότι δεν θα συντονιστούμε σήμερα. Είναι το μόνο σίγουρο. Φύγει από το παιδικό έτσι και έχουμε πάει στον ελληνικό. Κοίτα εδώ το τρελιό, το βραζιλιανικό, το μαγιό. Άνετα θα μπορούσα. Πήρα το ίδιο από πάνω. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί έχει σουβαλιάσει τώρα αυτό εδώ. Και θα δω. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ ωραίο το μαγιό, πάρα πολύ ωραίο. Η ουρανία γενικά... Έχει τα κοψίματα. Έχει τα κοψίματα. Γενικά η ουρανία είναι λίγο πιο όρημη, πιστεύω, πολύ πάντα και το δικό μου το παιδί μιλάω, έτσι, είναι λίγο πιο όρημη για την ηλικία της. Οπότε από πέρυσι κιόλας, που δεν ήταν Τετάρτη, αλλά ήταν Τρίτη, γιατί κάπως έτσι πάει το θέμα. Τετάρτη, Τρίτη, Δευτέρα. Λοιπόν, ήταν λίγο πιο όριμο την ηλικία, οπότε έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ από το μορδιακό. Λοιπόν, να σας δείξουμε τώρα και το κοίτα, πάνω. Το μορδιακό δεν φορούσα στην τρίτη δημοτικού, παιδικά φορούσα. Εντάξει, ένα ολόσωμο Unicorn Frozen, αυτό δεν εννοούσα ρε μπεμπέ κι εσύ, αλλά θέλω να σου πω ότι ήσουν σε αυτό το στυλ. Frozen και τέτοια. Τι λες μωρέ, εμένα το ολόσωμό μου ήτανε μπλε. Κοίτα με δίνεις στεγνά τώρα, αν ακούστε. Μπλε με άρθρο και εδώ έχει ένα φιωγκάκι μικρό, τη Frozen και πριγκιπισούλες. Τι, μπορεί να είναι τετάρτη δημοτικού, αλλά γενικά είναι λίγο πιο όριμο για την ηλικία. Οπότε έχουμε ξεφύγει πολύ καιρό από το παιδικό τμήμα και έχουμε μπει στο εφηβικό. Γι' αυτό κιόλας φέτος διάλεξε αυτό το tropical εξωτικό. Μόνο η παπαγάλη λείπει, με το Θεό δηλαδή. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Και έχει πολύ ωραία κορδελάκια, βέβαια αυτά ξεδένονται. Είναι πολύ ωραία λεπτομέρεια. Ναι, μωρή, να το ξεδέσεις κιόλας. Αυτό να τα ακούσω να φύγω από όλα. Να γίνω πατέρα σου έτσι, έξαλλος. Κοίτα. Ναι, το ξέρω, αλλά μου λέει να τα ξεδέσω δηλαδή. Όχι, δεν τα ξεδέσω, ξεδένονται. Αξεδένονται. Και δένονται επίσης. Ναι. Για δείξε και το πάνω τώρα. Πήρα διαφορετικό από πάνω. Γιατί εντάξει, αφού το. Είχε μαγιο... και το ίδιο. Υπάρχει σέντ στα τζάμπο, να ξέρετε. Αλλά η ουρανίτσα ήθελε να πάρει το άλλο και μου άρεσε πάρα πολύ το άλλο. Δηλαδή, αν είχε νούμερο, θα το έπαιρνα και εγώ. Δείξτε το σε παρακαλώ. Είναι εντάξει. Μπορεί να είναι μαύρο, αλλά είναι πολύ ωραίο.
Είναι αυτό εδώ. Δένεται για να μπει και από εδώ αυτό δεν θα ξεδεθεί. Μπαίνει στο λαιμό. Τι θα κάνει? Δεν θα ξεδεθεί. Άλλο άκουσα. Τι άκουσες? Και εδώ έχει τον ανανά που τους. Να τους. Να ρωτήσω κάτι. Σε όλο αυτό τον ανανά, ρε φίλε, κόλλησες το εδώ και έχει και αυτό πίσω. Γενικά, μπορείτε κάποιες να το χαρακτηρίσετε ότι είναι πάρα πολύ μοντέρνο για την ηλικία της. Παρόλα αυτά όμως, το κάθε παιδί έχει το δικό του γούστο και το κάθε παιδί, βέβαια με όρια της μαμάς, έτσι, δεν είναι τίποτα προκλητικό, δεν φαίνεται τίποτα, δένει πίσω, έχει ενίσχυση, παρόλα αυτά τώρα η ουρανία δεν τη θέλει την ενίσχυση, βγαίνει η ενίσχυση. Ειδικά και σε αυτό υπάρχει το ακριβώς ολόγιο που πάνω, όπως και σε αυτό υπάρχει το ολόγιο που κάτω. Απλά εγώ επειδή δεν ήθελα ή να είμαι μόνος σε αυτά τα χρώματα ή να είμαι μόνος και τη μαυρίλα, η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να φοράει μαύρο από κάτω, εντάξει, φιλοσοφία, γεια σου. Αλλά θέλω να σου πω, δεν ήταν και τελείως μαύρο. Είχε χρυσούς ανανάδες από κάτω. Είναι καλό. Αλλά επειδή είναι και κοριτσάκι, της είπα ότι καλό είναι να υπάρχει έτσι ένα παιχνίδι. Εξάλλου ταιριάζουν μαύρο και τρικολόρε μεξικανό-τροπικό. Οπότε, βραζιλιάνικο, οπότε το πήραμε. Παρακάτω. Στη συνέχεια πήραμε και αυτές τις γυνάριες του Γιωργάκου. Πίσω είναι μπλε. Και εδώ έχει κάποιους φοίνικες, γιατί εντάξει, μεγάλος και δεν ήθελε, εντάξει, τώρα να είναι ο ήρωας. Δεν θέλει και αυτός, η αλήθεια είναι, να έχει πολλά πολλά, οπότε κοιτάω να παίρνω στα παιδιά μου να παίρνω κάτι ουδέτερο και λίγο είναι πιο... Είναι εδώ γκρι με ένα κυκλάκι που κάτι γράφει. Εδώ έχει μπλε φοίνικες, πολύ ωραίες. Και τώρα ρε φίλε Νάδα, ήρθε και η δικιά μου σειρά να σου δείξω επιτέλους τι πήρα. Υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, δεν Και ήρθε και εμένα επιτέλους στη σειρά μου να σας δείξω τι πήρα φέτος από τα Jumbo Summer Edition. Είμαι χαρούμενη, ρε παιδάκι μου, να μην το πω. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ πέρα, το οποίο, κάτσε τώρα γιατί το έχω ξεχάσει. Όχι σκαμπό. Κασκουπό. Κασπό. Κασπό, τέλος πάντων, γιατί είχαμε και στο χειρουργό μας κασπό. Η αλήθεια είναι ότι την ιδέα την είδα από το βίντεο της Γιώτας, που είχε φέρει τη Μαρίλη και της άλλαξε την κουζίνα. Ήτανε πάρα πάρα πολύ καλό κολπάκι στο να αναδείξεις τα μαγειρικά σου τα σκεύη. Οπότε επειδή εγώ θέλω να κάνω κι εγώ έτσι μία ανανέωση στην κουζίνα, και η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό με έχει πιάσει κάτι σαν μινιμαλισμό, να το πω. Δεν θέλω πολλά 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 πράγματα, τέλος πάντων, στην κουζίνα μου. Δεν θέλω πολύ πολύ να γεμίζει το μάτι μου, αλλά να γεμίζει το μάτι μου φαΐ, φίλε. Oh. Και εμείς τα πω λίγο. Πήρα αυτό εδώ πέρα το κασπό. Κασπό, το οποίο θα το βάλω στη γωνία. Θα ξεπαστρέψω όλα τα τζιτζιλιμίτζα και θα βάλω τα μαγειρικά μου σκεύη, για να μην ανοίγω κάθε λίγο και λιγάκι το πινέλο, το μαχαίρι, την κουτάλα, να είναι τα πιο ωραία. Θα βάλω όλα εδώ μαζί, όλα, πυρούνια, κουτάλια. Όχι μάρι πυρούνια, κουτάλια, ενώ την κουτάλα, το σπατούλεν, το πινέλο, τη σπάτουλα, μάρι, που βγάζω το εγώ και το πατάω, το σπατούλεν. Το πατάς κιόλα. Το πετάω, Μάρι, εννοώ. Δηλαδή, εντάξει, τι στο να πέρα. Πω. Όπως το κάνω έτσι σε αυτό, το γυρνάω και λίγο το πετάω για να έρθει η άλλη μούρη της ομελέτας. Κατάλαβες, τώρα θα την βρούμε κάτι. Κάνεις. Σε παρακαλώ, σου λέω, όταν θα την βρεις κάτω θα καταλάβεις ότι η μάνα έκανε βλακεία. Λοιπόν, γι' αυτό το πήρα, τέλος πάντων. Πάρ' το τώρα να δείξουμε το επόμενο. Πάμε λοιπόν να σας δείξω και τη δικιά μου την πετσέτα. Λοιπόν, την βγάλαμε από την κρεμάστρα, γιατί εντάξει, τώρα δύο γαϊδέρες εδώ να παλεύουν με τη διακρότηση. Η αλήθεια είναι ότι τόσο ήθελα κάτι πιο μεγάλο, παιδιά. Κοιτάξτε, θα τρελαθώ. Ειδικά έχει δύο. Ναι, είναι ντουμπλε φας, φιλενάδα. Είναι λίγο πιο μεγάλη. Είναι λίγο πιο... Τι γίνεται? Μουζάκι, κουλουνάκια. Παντού. Η τιμή της είναι 7,99, του τέστην 8 ευρώ. Αχ, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Δηλαδή δεν την βάζω στην τσαπλώστρα. Να τη δείξουμε και την άλλη πλευρά. Πλευρά. Απ' την άλλη πλευρά, εδώ είναι ρόζ. Ζάλισες. Απ' τη μία πλευρά, φιλενάδα, είναι φούξια με πορτοκαλί ανανάδες. Και από εδώ πέρα είναι πορτοκαλί με φούξια ανανάδες. Μα δεν είναι πάρα πάρα πολύ trendy. Δηλαδή, πόσο μου αρέσει. Λέτε
ασχολείται με τις αγιονάρες, τις ίδιες ακριβώς που πήρε η Ουρανία. Οι δύο τελευταίες ήταν στην κρεμαστρούλα, τις πήραμε και φύγαμε. Θα συνεχίσω κι εγώ με τη δικιά μου τσάντα, φιλενάδα. Πήρα αυτήν εδώ πέρα την τζαντούλα. Πάρα πολύ βάθος, όπως βλέπεις. Έχει και θήκη μέσα. Τσαντάκι δεν βλέπω. Never mind. Πήρα τσαντάκι και θα σου δείξω ακριβώς τι πήρα. Λοιπόν, αυτή. Τώρα κοίταξε να δεις. Δεν τη λες και ακριβώς ψάχινη. Είναι υφασμάτινη, αλλά έχει και ίνες λινιού. Τι? Ρε παιδί μου, είναι λίγο πιο... Τι πιο? Το λινιού, ουρανία μου, πιο υπάρχουν κάποια φατσμάτα λινά. Εγώ έτσι το νιώθω. Έχει έτσι μια παχιά στρώση, αλλά... Ούτε κιθάρα να ήταν. Λοιπόν, περίμενα. Δεν ξέρω πώς να σου το περιγράψω το ύφασμα. Κάτσε, έχουμε τις οδηγίες, ρε φίλε. Καλοκαιρινά αξεσουάρ, βαμβάκι λέει, πολυεστέρας λέει, το χασα. Τέλος πάντων, είναι πάρα πάρα πολύ μαλακή υφή. Δεν είναι ψάθινη όμως, σε καμία περίπτωση. Έχει βάθος, στο βάθος κήπος. Για πολλά πράγματα. Έχει φερμουάρ η δικιά μου. Δεν έχει κάποιο έξτρα τσαντάκι. Never mind, δεν με ενδιαφέρει. Εξάλλου πήρα τσαντάκι και θα σας το δείξω. Απλά έχει μία θεκούλα εδώ πέρα, προφανώς για κλειδιά, κινητό και. Όμως εγώ δεν θα μείνω σε αυτό εδώ πέρα το θικάκι, γιατί πήρα φέτος αυτό εδώ πέρα το διάφανο το νεσισέρ, το οποίο έχει αυτό εδώ πέρα, δεν το λες σε καμία περίπτωση, φερμουάρ. Αυτό το πράγμα το οποίο έχουν και κάποιες σακούλες γνωστής εταιρείας, το Λοιπόν, ο λόγος που πήρα διάφανο είναι ότι εγώ δεν θέλω και πάρα πολλά πράγματα στην παραλία. Κινητό, αντιλιακό προσώπου και σώματος, ιδίως ένα, το βιβλιαράκι μου και όχι πολλά πολλά. Και θέλω να τα βλέπω, δεν θέλω ρε παιδί μου να είναι έτσι και έτσι. Και ήθελα ρε παιδί μου κάτι σε διάφανο αυτή τη φορά. Και σαν τελευταίο προϊόν, φιλενάδα, επειδή το ξέρω του σου άρεσε, αλλά δεν το πήρα μόνο για σας, το πήρα και για μας, γιατί τα μισά έχουν χαθεί. Αυτά εδώ τα παγάκια τα οποία είναι σε σχεδιάκι. Ανανάς, φλαμίγκο και κάκτος. Ορίστε. Τα οποία, επειδή με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές κοπέλες, όχι παιδιά, δεν λιώνουν. Μπορεί να έχει μέσα το νερό, αλλά όταν το βάζεις στο ποτό σου, στο τσάι, στο γάλα, δεν ξέρω κι εγώ, δεν λιώνει, δεν νερώνει. Επουδεμία, δεν λιώνουν καθόλου τα παγάκια. Δεν νερώνει το ποτό σου, το γάλα σου, το τσάι σου, δεν ξέρω κι εγώ πού αλλού θα βάλεις αυτά τα υπέροχα και υπέρλαμπρα παγάκια. Τα πήραμε και πέρυσι, αλλά όπως καταλαβαίνεις εδώ πέρα, όταν έχεις παιδιά, ειδικά μικρά παιδιά, χάνονται. Οπότε μπήκα στη διαδικασία να πάρω καινούρια. Οπότε εγώ τι θα κάνω τώρα, επειδή πρώτα απ' όλα θα τα πλύνω στο νεροχύτη, γιατί δεν ξέρω πού τα είχαν αποθηκεύσει. Και θα τα βάλω κατευθείαν στην κατάψυξη. Οπότε το νερό αυτό καταψυχνεται. Όχι. Ψύχεται, τέλος πάντων. Παγώνει. Παγώνει το νερό. Και το βάζεις κατευθείαν στο ποτό, στο γάλα, στο τσάι. Αυτό ήταν το βίντεο, φιλενάδα. Αυτό ήταν και το κορίτσι μου μαζί παρέα σήμερα με το Jumbo Haul Summer Edition. Οπότε, αν σας άρεσε, τι να κάνουνε. Ένα like, subscribe, εγγραφή και ένα follow σε social media. Τα πια! Social media. Να χαρώ εδώ το πραγματιστήριο που τη στέλνω. Καλά πανάκια, έρχεται Σαββατοκύριακο να περάσετε τέλεια και μέχρι το επόμενο βίντεο τι να κάνουνε, να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.